γράφει, γράφει. Καλημέρα, Dragon, τι κάνουμε, πώς είστε, πώς θα περνάτε. Είμαι ο Dragoman, το ξέρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα πάλι ενημερωτικό vlog. Λοιπόν, το HTC Vive λοιπόν είχε ένα πρόβλημα στο δεξί ματ, στο δεξί φακό, κάποια καμένα pixel, το οποίο έβγαινε κάτι σαν τελίτσα και σαν κλωστούλα έτσι λίγο προς τα κάτω, τέλος πάντων, ένα έτσι παράξενο πράγμα λίγο. Αυτό είναι στο μέσον και λίγο προς τα κάτω δεξιά, στο δεξί μάτι, και όταν έχει και πάρα πολύ έτσι γενικά ανοιχτά χρώματα, μπαμ, βαράει κατευθείαν, μέσα στο μάτι, και όπως καταλαβαίνετε είναι ένα θέμα αυτό. Μίλησα λοιπόν με τα παιδιά, κατευθείαν εξυπηρετικότατη, εδώ το έχω, νάτο, το έχω μαζέψει, όλο έτοιμο, νάτο, εδώ το headset, το έχω ετοιμάσει για να το πάω πίσω. Δυστυχώς πήγαμε λίγο να το χαρούμε. Ναι, μεν παίζει, αλλά όπως και να το κάνεις, να έχεις μία στάμπα μέσα στο μάτι σου, είναι ο λίγο τι κακό, και δεν νομίζω κιόλας ότι πρέπει να είναι έτσι, είναι ελαττωματικό, αλλά πρέπει να πάει πίσω, να το κοιτάξουν ή να το αλλάξουν κατευθείαν. Πάει αυτό. Windows 10. Τι fail. Τι fail τα Windows 10. Τι fail. Λοιπόν, θα σας πω γιατί μπήκα στη διαδικασία και ξανά βάλα πάλι τα 7. Ξανά βάλα πάλι τα 7. Λοιπόν, κάτσε να σας πω. Λοιπόν, όταν είσαστε στην επιφάνεια εργασίας, όχι επιφάνεια εργασίας, στην διαχείριση των Windows, δηλαδή είσαστε τα Windows και παρακολουθείτε το C, τον D, τον E κτλ. Γράφει ο υπολογιστής, τοπικός δίσκος, αυτά κτλ. Από πάνω έχει το όνομα του υπολογιστή σας. Το οποίο, άμα πάτε εκεί πέρα μέσα, έχει τα application data, τα cookies, local settings, ό,τι έχει τέλος πάντων, τα αγαπημένα, επαφές εργασίες, μουσική, λήψη, εικόνες, συνδέσεις, τα βίντεο, τα έγγραφά μου. Ωραία. Στα 10 τα έβρισκα κάποια αυτά. Βέβαια δεν έβρισκα όνομα στα 10. Δεν μου εμφάνισε δηλαδή το όνομα που είχα βάλει, όπως εδώ πέρα που πάνω από τον υπολογιστή βλέπεις το όνομα του PC. Έψαχνα να βρω αυτό το φάκελο για να μπορώ να βρω, γιατί μέσα σε αυτά τα αρχεία ή στα application data, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, που έχει το local, το roaming και το και άλλο ένα φάκελο, πάνε και κάνουν εγκαταστάσεις στα παιχνίδια, εγκαθιστούν τα save, settings και τέτοια πράγματα ή τα προγράμματα που χρησιμοποιείτε. Και προσπαθούσα να μπω, να ανοίξω, να πάρω αυτά που έχω κρατήσει, να τα πετάξω μέσα, και δεν έβρισκα φακέλους ή έβρισκα application data, πάταγα, μου έβγαζε ένα χι, μου λέει δεν ανοίγει ο φάκελος. Και έτσι ξενέρωσα λοιπόν τη ζωή μου, γιατί λέω εντάξει, λέω ευκαιρία, ήταν να βάλω τα δεκάρια, να τα δω και τα λοιπά, να δω τι γίνεται, πώς είναι και το συγκεκριμένο σύστημα. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ μου με τα 10, ποτέ, ήταν πρώτη φορά που τα έκανα, αλλά λόγω του προβλήματος αυτού το ξανά άλλαξα. Γιατί ξαναμπήκα σε 7. Το VR δουλεύει κανονικά και θα σας πω τώρα ποιο ήταν το πρόβλημα, γιατί δεν δούλευε το VR. Βασικά που δούλευε, απλά δεν είχα εγώ εικόνα μέσα στο VR. Λοιπόν, πίσω η κάρτα γραφικών έχει μία HDMI. Μία. Η motherboard έχει άλλη μία HDMI. Τι έκανα λοιπόν εγώ. Το headset μέσα από εκείνο το κουτάκι που σας είχα δείξει πηγαίνει πίσω στον υπολογιστή, μπαίνει σε ένα USB 3, στο HDMI και το ρεύμα του. Οκ. Έβγαζα εγώ από τον υπολογιστή της κάρτας γραφικών το HDMI που μπαίνει στην οθόνη και έβαζα το VR. Όπου θα δεις μετά εικόνα μέσα από το VR μέσω του HDMI. Και πήγαινε, έβαζα το καλώδιο του HDMI στο HDMI της motherboard. Δηλαδή είχα ταυτόχρονα δύο HDMI. Και εκεί λοιπόν παρουσίασε πρόβλημα, έκανε κάποιο conflict, ίσως τον μπλοκάριζε και δεν επέτρεπε, εκτός από κάποια παιχνιδάκια, δεν μου επέτρεπε να μπορέσω να παίξω και τα λοιπά να δω. Εν τω μεταξύ, έβαλα να παίξω, έπαιξα κάποια παιχνιδάκια, παιδιά δεν υπάρχει εμπειρία, δηλαδή δεν υπάρχει εμπειρία, είναι πανέμορφη εμπειρία, έπαιξα κιόλας, πήγα, έπαιξα κιόλας λίγο το παιχνιδάκι, δηλαδή 2 ώρα και τη νύχτα πάλι κοιμήθηκα, δηλαδή κάθομαι το βράδυ και πέσω, λίγο να το χαρώ, δεν θα κάνω και live τώρα 2 ώρα τη νύχτα, πάτε και έπαιρνε και το σχολείο. Έπαιζα αυτό το παιχνιδάκι που μπαίνεις μέσα και σου δείχνει έτσι ένα κεφαλάκι και ένα σωματάκι και κάνεις έτσι τα χέρια σου και έχει να παίξεις ping pong, να παίξεις frisbee, σαν golf, να παίξεις paintball. Θα το δείτε αυτό, θα το δείτε αυτό σε βίντεο. Και έχει άλλο κόσμο, οι οποίοι είναι μέσα ταυτόχρονα μαζί με σένα και παίζεις, υπάρχει interactive, πήγαμε, παίξαμε paintball. Paintball! Και μετά στη συνέχεια στην μπλε ομάδα, βέβαια, νομίζω πας και το αλλάζεις, επιλέγεις την ομάδα που θέλεις και παίρνεις level, ανεβαίνεις level, άλλαξα ρούχα. Μπήκε κοριτσάκι στην αρχή με κάτι μαλάκια χρυσά. Και όλα κάτι βάζει, λέω, και καλά κάνεις. Έλειωσα! Έλειωσα, δεν υπάρχει. Έπαιξα και κάποια άλλα παιχνιδάκια. Αλλά όταν έβαλα σε το Corsa,
Όχι, αυτό το course ανέβαλα. Δεν το φόρτωνε πάλι. Έβαλα Euro Truck Simulator, βέβαια χωρίς να έχει πρόβλημα. Δηλαδή το Steam το έβλεπε κανονικά. Απλά δεν ξέρω αν έπρεπε να μπω, ας πούμε, και μέσα στην πίστα για να το βγάλει. Βέβαια η οθόνη αυτή εδώ πέρα, αυτή εδώ η οθόνη που βλέπετε, είναι 3D. Είναι 3D οθόνη της Nvidia που είχε βγάλει όταν είχαν πρωτοβγάλει τα 3D που είχα πάρει μαζί με τα γυαλιά. Άρα λοιπόν, έβλεπα εδώ πέρα το παιχνίδι, κανονικότατα όμως εδώ το παιχνίδι. Το Steam μου έλεγε OK κομπλέ. Δεν μπορούσα όμως να κάνω alt-tab, δεν μου επιτρέπει να κάνω alt-tab. Και όταν εγώ πάντα είχα να παίξω, όπως και το Subnautica το έβγαλα, έπαιξε πάρα πολύ όμορφα, αλλά όχι στο VR, μου έβγαζε ένα μήνυμα και μου έλεγε ότι το game θα παίξει σε HD, VHD, κάτι τέτοιο μου έλεγε, δηλαδή στην επιφάνεια εργασίας ταυτόχρονα και στο VR, το οποίο ενδέχεται να σας προκαλέσει κάποιο πρόβλημα κτλ. Έπαιζε στην οθόνη, αλλά δεν έπαιζε όμως στο VR. Στο Euro Truck Simulator, αυτό τώρα που ήθελα να σας πω, έχοντας εγώ κρατήσει το save από το Euro Truck Simulator, ήθελα να πάω στα δεκάρια, να πάρω τον φάκελο, να τον ξανατοποθετήσω μέσα στον φάκελο που είναι το όνομά μου, application data ή τα έγγραφά μου, που είναι. Όπως έχουμε το Arma 2, Arma 3, Daisy κτλ. Τα γνωρίζετε τους φακέλους. Για να τρέξω μετά το παιχνίδι, να μου βρει κατευθείαν το φάκελο, το προφίλ, να το τρέξω και να είμαστε κομπλέ. Και γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούσα να το βρω και ξαναμπήκα τώρα να έχω τα εφτάρια για να μπορώ να κάνω. Το Eurotrack λοιπόν δεν κατάφερα, γιατί εφόσον δεν είχα προφίλ, λέω τώρα, άσε τώρα, ήταν και 12 ώρα τη νύχτα. Λέω, κάτσω λίγο να παίξω, λίγο να το ευχαριστηθώ. Και έτσι λοιπόν, αυτά τα νέα. Αυτά τα νέα. Σύντομα νέα. Είδατε και το βιντεάκι τώρα πριν λίγο το έκανα public, γιατί είχα και πρόβλημα με τον υπολογιστή, μετά δούλευα, μετά έπρεπε να φύγω για δουλειά και είχε μείνει δηλαδή στο format πάνω και εγώ είχα φύγει και αυτό ήταν ανοιχτό εδώ πέρα χωρίς format και δηλαδή είχε μάλλον format και είχαν μείνει η εγκατάσταση στο Windows στη μέση και εγώ είχα φύγει. Όλα κομπλέ όμως, Windows 7 έχω ξεκινήσει. Τώρα αρχίζω λίγο να το φτιάξω, να το μαζέψω, να, το Steam δουλεύει κανονικά. Να κάτσω να βάλω τις Blizzard, να κάτσω να βάλω τα Origin. Αυτό που θέλω, αυτό που ήθελα πάντα μια ζωή να κάνω όταν έκανα εγκατάσταση στο Windows, τι ήτανε. Ήθελα, με το που κάνω Windows εγκατάσταση και βάλω 5-10 βασικά προγράμματα για μένα, να μπορώ να κάνω clone εκείνη τη στιγμή όπως είναι τον SE, όπως είναι τον SE, τα πάντα όμως. Και όταν μου παρουσιάσει πρόβλημα ή οτιδήποτε, τι να κάνω, να πάρω το clone και να του πω πήγαινε σε αυτό εκεί το σημείο, κάνε format, μπες εκεί ή μπαίνω, κάνω format, κάνω εγκατάσταση στο Windows και μετά πηγαίνω και παίρνω πάλι το clone όπως είναι και το πετάω πάνω στην καινούργια εγκατάσταση και να είναι το PC όπως ήταν τότε, όπως το είχα φτιάξει με τα προγράμματα που θέλω, με τα settings που θέλω, να είναι έτοιμο. Αυτό προσπαθούσα να το κάνω, δεν το έχω καταφέρει ποτέ μου όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί δεν τα έχω καταφέρει και γιατί δεν έχω ασχοληθεί και γιατί τα προγράμματα κάπου μετά τα βλέπα που. Είχα βρει έτσι κανένα δύο προγράμματα παλιά, νομίζω, που του έλεγε κάνε clone και κάτι, σου βγάζει κάτι επιλογές και δεν καταλαβαίνω τι πρέπει να πατήσω. Λέω, μην κάνω λέω καμιά μαλακία. Ας το λέω, γιατί έλεγε κάτι για settings, για user settings, για. Τέλος πάντων, ούτε που θυμάμαι. Εδώ λοιπόν, ένα γρήγορο βλογκάκι εδώ πέρα με τα πράγματα. Εδώ με τα αυτά. Εδώ έχουμε split. Smell salt, εδώ τα βλέπετε αυτά, beating opa και saline. Αυτά είναι από το American Army, από το American Army, πώς το θυμάστε, που έπρεπε να περάσετε γιατροί, ώστε όταν παίζετε με άλλους και παθαίνουν damage, να πηγαίνετε να τους χυλάρετε, αλλιώς παθαίνουν damage παραπάνω. Τα έχω περάσει, τα έχω εδώ πέρα για να τα θυμάμαι. Εδώ, έτσι. Λοιπόν, σας καλημερίζω, έξω βρέχει. Και θέλω να φύγω να πάω να δώσω και αυτό, ή θα πάω πιο μετά, ή θα πάω αύριο, θα δώσω πώς θα το κάνω, γιατί και με τη βροχή δεν λέει τώρα γίνει καμία μαλακία. Αλλά σας ευχαριστώ που είδατε και αυτό το βλογκάκι. Είδατε, σας καλομαθαίνω, Σας καλομαθαίνω, αλλά είδατε, έχω κάτι να πω. Άμα δεν έχεις να πεις, τι να ανοίγω να λέω μαλακίες. Ανοίγω, λέμε εδώ τα προβλήματά μας, τα μοιραζόμαστε μεταξύ μας, γιατί αυτό θέλετε, και όλα καλά. Άρα, καλή σας μέρα, καλή βροχερή μέρα. Ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε, like, share, comment, ξέρετε κτλ. Και εγγραφή στο κανάλι, αν δεν έχετε κάνει, και δεν κάνετε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Να κάνετε! Έχουμε έτσι τη συμβάλλη! Hype! 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 Αυτά! Και θα τα πούμε πάλι ένα συντόμος. Φιλιά, φιλιά, γεια!